Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγο και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε ένα δύσκολο θέμα να συζητήσουμε το οποίο αφορά στην επικαιρότητα. Σπάνια ασχολούμαστε εδώ στο κανάλι με θέματα επικαιρότητα. Όταν όμω ένα ζήτημα τη επικαιρότητα προκαλεί αντιδράσει μέσα στην κοινωνία, οι οποίε επηρεάζουν ψυχολογικά του ανθρώπου, τότε είναι καλή ιδέα να ασχοληθούμε. Ε, πριν τέσσερις μέρες μου έστειλε μια φίλη από το κανάλι ένα άρθρο το οποίο είναι δημοσιευμένο στην εφημερίδα Λάιφο, στη στήλη Άμπα. Η συντάχτης του άρθρου είναι η Έλενα Βοσνάκη και ο τίτλος του άρθρου είναι «Όταν δεν ξέρεις πότε να βγάλεις το σκασμό για τη ζωή των άλλων». Θα σας διαβάσω το άρθρο ακριβώς όπως μου το έστειλε η φίλη Μαρία που είναι μια κοπέλα που ψυχοεκπαιδεύεται στο κανάλι μας και μετά θα σας διαβάσω κάποια σχόλια που έγιναν κάτω από την ανάρτηση του άρθρου την οποία έκανα στην καρτέλα κοινότητα στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι και θα συζητήσουμε για τα θέματα που θίγονται στο άρθρο και για τις διάφορες επέσχυντες αντιδράσεις που έχουμε παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες σχετικά με το θάνατο μιας γυναίκας τρεις μέρες πρωτού φέρει το παιδί της στη ζωή. Όταν δεν ξέρεις πότε να βγάλεις τον σκασμό για τη ζωή των άλλων. Ξαναλέω άρθρο που έγραψε η Έλενα Βοσνάκη στη στήλη Άμπα στην εφημερίδα Life. Η περίπτωση της σύσμας του λάτου και η εγκυμοσύνη σε μεγάλη ηλικία αποκαλύπτουν τον μισογενισμό της κοινωνίας ακόμα και όταν η μάνα πεθάνει. Και εδώ στην ε, α, αρχή του άρθρου έχει μια φωτογραφία της ε, δημοσιογράφου Ισμαστουλάτου... του λάτου, η οποία πέθανε. Και θα δούμε και στη συνέχεια και γιατί πέθανε. Θα δούμε δηλαδή τα αποτελέσματα της νεκροψίας η οποία έγινε μετά που γράφτηκε το άρθρο. Η του θανάτου της δημοσιογράφου πολιτιστικού ρεπορτάζ Ίσμας του λάτου, έπεσε σαν κεραυνός νεθρία αλλά κυρίως με μια βαριά σκιά πάνω του. Σε τρεις μέρες η δημοσιογράφος θα γεννούσε το πρώτο της παιδί. Αυτό που ακολούθησε όμως σε ορισμένα σχόλια του διαδικτύου και στα social media δεν ήταν καθόλου κεραυνός ενεθρία. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που συμβαίνει κάθε φορά που μια μεγαλύτερη ηλικία γυναίκα αποφασίζει να τεκνοποιήσει. Δημόσια αστυνόμευση, κριτική, κούνημα δαχτύλου, πάνω από ένα πτώμα και ένα μωράκι παγωνίζεται να επιζήσει κανονικά. Όπως αναφέρουν τα ισογραφικά άρθρα, η ίσμα του Λάτου βρισκόταν στον ένα το μήνα της εγκυμοσύνης της και τα επόμενα 24 ώρα αναμενόταν να γεννήσει. Όσον αφορά το παιδί, οι γιατροί προχώρησαν σε κεσαρική και έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή με το νεογέννητο να νοσηλεύεται πλέον στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας νεογνών. Αυτό που επίσης έγινε γνωστό ήταν ότι η Ισμα ήταν 52 ετών, σύμφωνα με άλλες πηγές 49 και επιθυμούσε διακαώς να γίνει μητέρα. Όπως είναι αναμενόμενο, η ηλικία της μητέρας γίνεται κόκκινο πανί για τους αυτόκλητους δικαστές του πληκτρολογίου. Πώς αποφάσισε να γίνει μάνα στα 52, έστω στα 49 δεν ήξερε ότι υπάρχουν κινδυνοί. Πώς επιτρέπεται να γίνονται γυναίκες μάνε στα 50. Λε και έχουμε αστυνόμο στο γενετικό μα όργανο και ακόμη και αν κάναμε παιδιά πιο πριν, δεν υπάρχει πιθανότητα άλλης εγκυμο, κι άλλη εγκυμοσύνη. Υπάρχει μάλιστα νόμο, ο οποίο πήρε παράταση λόγω τη πανδημία για τι γυναίκε που προσπαθούσαμε εξωσωματική γονιμοποίηση. Μόνο δεν ήξερε δε ρώταγε, δεν είπαν οι σχολιαστέ του διαδικτύου. Λε και αυτά τα σχόλια δεν θα τα δουν οι οικοί της, και δεν θα πικραθούν ακόμα παραπάνω μαζί με το πένθος τους, την αγωνία τους για τον νεογέννητο, την παράξενη αυτή μίξη χαρμολύπης που είναι τελικά η ίδια η ζωή. Δεν θα τα επαναλάβουμε φυσικά, επειδή δεν χρειάζεται να συμβάλλουμε και εμείς στο φαινόμενο. Και εκεί που οι άνθρωποι αυτοί πονάνε, γιατί είναι τεράστιος πόνος ο αδόκητος θάνατος οικείου, έρχεσαι εσύ, η θικολόγια του πληκτρολογίου, να κουνήσεις το δάχτυλο, να πεις «Εμ, ήταν όμως πολύ μεγάλη για μάνα, ήταν επόμενο». Λες και δεν το γνώριζε ήδη, λες και δεν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα χειρισμού τέτοιας εγκυμοσύνης, ο υποτιμητικό ιατρικό όρο ήταν γυριατρική εγκυμοσύνη και αναφέρεται και σε πολύ μικρότερε ηλικίε. Νομίζω από 38 ετών και πάνω οι εγκυμοσύνε ονομάζονται γυριατρικέ. Λε και δεν έκανε όλο τον περιγεννητικό έλεγχο. Λε και δεν υπάρχουν πάντοτε αστάθμητοι παράγοντε σε μια οποιαδήποτε εγκυμοσύνη, οποιασδήποτε ηλικία, κατάσταση που ούτω ή άλλω φέρνει τον οργανισμό στο ωριά του. Το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι μια εγκυμοσύνη ιδανικά πραγματώνεται σε ορισμένα βιολογικά όρια, τα οποία όμως με τις σύγχρονες δυσκολίες ξεχυλώνουν αναγκαστικά. Το γνωρίζουμε επίσης ότι δεν είναι όλα μέλη γάλα σε μια εγκυμοσύνη και ότι πάντοτε υπάρχουν κάποια ρίσκα, κάποιοι κίνδυνοι ακόμα και σε νέες και γης γυναίκες. Δεν κομίζουν γλάφκα οι καταστροφολόγοι. Υπάρχει γενικότερη υγεία και αντοχή της εγκύου, τυχόν υποκείμενα νοσήματα, η συνολική φροντίδα της εγγύου από το υποστηρικτικό πλέγμα των γιατρών με ευτήρων νοσηλευτών μεών, η ψυχολογική και πρακτική υποστήριξη του άμεσου περιβάλλοντος της, οι γνώσει που αποκαμίζει κάθε μια στην πορεία προς την τεκνοποίηση. Όμως όχι, δεν υπολογίζονται όλα αυτά. Η ηλικία είναι που μας κακοκάθισε. Θυμόμαστε όλη την περίπτωση τη Τζέννη Μπαλατσινού, η οποία μετά από τρία παιδιά με τον Πέτρο Κωστόπουλο, θέλησε να κάνει και ένα τέταρτο με το δεύτερο άντρα της, το Βασίλη Κικίλια. Και όλα αυτά στα 49 της χρόνια. Ο ηλικιακό ρατσισμός και ο σεξισμός στα καλύτερά του. Είχε γραφεί επί παραδείγματι. Ο λαιμό σου Ρεντζέν έχει γίνει σαν τη γριά. Εσύ, παιδί, θα κάνει. Έχει σκεφτεί ποτέ σε 20 χρόνια πώ θα νιώθει αυτό το παιδί με 70 χρονών γονεί. Και εσύ, ρε, Κικίλια, οικογένεια ήθελε. Πάρε εκεί καμιά νεότερη Σιγά τη συντεμένη με τα τρία παιδιά που βρήκε. Απαράδεκτα σχόλια, κακοποιητικά στο φουλ. Ο σκανδαλισμό του πλήθου στι περιπτώσει αυτέ προβάλλει το διαβόητο καλό του παιδιού μπροστά, αλλά στην ουσία αυτό δεν απασχολεί. Εφόσον δεν λέμε το ίδιο σε μια γυναίκα που είναι οριακά άρρωστη, για παράδειγμα έχει καρκίνο και αποφασίζει να προχωρήσει την εγκυμοσύνη τη, ή εκεί η πιθανή ορφάνεια του παιδιού και έλλειψη συνεχού φροντίδα δεν απασχολεί, και έπειτα προβάλλει ω επιχείρημα μια ιδιόμορφη ετεροντροπή. Το παιδί να αισθανθεί άσχημα για του γονεί του μέσω τη ντροπή που θα του προβάλλουν ο περίγυρο. Δεν είναι πιο σωστό, πιο ηθικό και εν τέλει, μια και υπογεννητικότητα έχουμε, πιο αποτελεσματικό να εκπαιδευτεί ο περίγυρος να μην ασχολείται με τα προσωπικά και οικογενειακά θέματα των άλλων. Όταν κανένα δεν σχολιάζει κανέναν, δεν είναι απλούστερο. Τα αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι ο ακρογωνιαίο λίθο του μισογενισμού, επειδή ακριβώ αφορούν πράγματα που συμβαίνουν στο γυναικείο σώμα. Η συζήτηση γύρω από αυτά είναι επικίνδυνη ακριβώς επειδή δεν αφορά εξίσου τα δύο φύλλα. Επίσης, γιατί δεν αρκούμαστε να είναι η μάνα γερή να δει το παιδί της να ενηλικιώνεται. Αναμένουμε να είναι γερή και ικανή να μεγαλώσει και τα εγγόνια της. Ώστε πρέπει να είναι νέα για να έχει μπροστά τη χρόνια ακόμα πλήρωτης τη γυναικεία εργασία. Τόσο καλά. Η αντίληψη αυτή πάει χέρι-χέρι με την πλήρη απαξίωση του θεσμού στην Ελλάδα Καθώ η οικογένεια είναι ο μόνο θεσμό που χαίρει καθολική αποδοχή στι διάφορε έρευνε γνώμη, όπω επίση και με την αγκαζέ σχέση κράτου-Εκκλησία σε θεσμικό επίπεδο. Βέβαια, τα οικογενειακά τραύματα είναι μια άλλη ιστορία, μια ιστορία κρυφή, που αποκαλύπτεται μυστικά εξομολογητικά στι ανώνυμε επιστολέ του Άμπα και στα βίντεο στο δικό μα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Αλλά. Αυτά δεν τα λέμε παρά έξω. Συνεχίζουμε να κουνάμε το δάχτυλο στο πώ οι άλλοι προγραμματίζουν να φτιάξουν την οικογένειά του και συνεχίζουμε να σχολιάζουμε τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Αυτό που είναι το φλέγον ζήτημα αυτή τη ιδιότυπη αστυνόμευση πάνω στα αναπαραγωγικά δικαιώματα των άλλων, στη βάση του δεν είναι τα αναπαραγωγικά δικαιώματα ή η οικογένεια, είναι η γυναικεία συμμόρφωση. Όταν η κοινωνία θέλει να ντροπιάσει μια γυναίκα, βάζει μπροστά τα παιδιά τη. Ιδίω όταν είναι ανύπαρκτα ή αγέννητα, θεωρητικολογούμε χωρί το ξενοδόχο. Πόσο όνειδο όμω, όταν όλο αυτό το αφήγημα πλέκεται πάνω σε μια αναπάντεχα πεθαμένη μάνα. Κρίμα, πραγματικά. Αυτό το άρθρο λοιπόν το ανάρτησα στην καρτέλα κοινότητα και την επόμενη μέρα ήρθαν και τα αποτελέσματα της νεκροψίας για την γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της τρεις μέρες πρωτού γεννήσει. Από εγκεφαλική αιμορραγία προκλήθηκε ο θάνατος της δημοσιογράφου. Η αιτία θανάτου είναι εγκεφαλική αιμορραγία παθολογικής αιτίας. Πιθανότατα είχε ανέβρισμα εγκεφάλου το οποίο η ίδια δεν το γνώριζε. Και την επόμενη ακριβώς μέρα διαβάζω ότι ένας νεαρός Κύπριος σε ηλικία 32 μόλις ετών, ε, Ξεψύχησε λέει στη Θεσσαλονίκη όπου είχε πάει για να γιορτάσει τον επερχόμενο γάμο φίλου του ε, Είχε πάει για ένα bachelor party ε, Άφησε λέει ο άτυχος πατέρας δύο ανήλικων παιδιών ηλικίας 32 ετών Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου νοσηλευόταν Είχε πάει παρέα με φίλους και ξαδέρφια στην ελληνική συμπροτεύουσα για να γιορτάσει τον επικείμενο γάμο συγκεμενικού του προσώπου. Ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ότι πέστη ανέβρισμα εγκεφάλου. Μετά από πολύ ημερη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και παρά τι υπεράνθρωπε προσπάθειε των θεράπων των ιατρών, ο άτυχο 30 30χρονο ξεψύχησε σήμερα το πρωί, όταν ήταν η μέρα που γραφόταν το άρθρο, βυθίζοντα το πένθος στην οικογένεια του φίλου του και συγχωριάνους του. Πηγή Alpha News Live, μια κυπριακή ιστοσελίδα. Και θυμάμαι και εγώ ότι αρκετές φορές έχω ακούσει ότι νέοι άνθρωποι σε ηλικία 30 ετών, 40 ετών, 50 ετών μπορεί να χάσουν τη ζωή τους ξαφνικά από ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Και ε, δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει αν έχει ανέβρισμα στον εγκέφαλο εκτός και αν έχει κάποιες ενοχλήσεις ώστε να κάνει τις ανάλογες εξετάσεις απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου οι οποίες αυτές εξετάσεις δεν γίνονται σε καμία εγκυμονούσα γυναίκα οποιασδήποτε ηλικίας από ό,τι διαφάνηκε δηλαδή από την νεκροψία της άτυχης μητέρας είναι ότι η αιτία του θανάτου της ήταν ανέβρισμα στον εγκέφαλο όπως ανέβρισμα στο εγκεφ... στον εγκέφαλο ήταν και η αιτία του θανάτου του 32χρονου Κύπριου πατέρα δύο ανηλίκων παιδιών. Όπως ανέβρισμα εγκεφάλου ήταν και η αιτία θανάτου μιας 37χρονης κοπέλας πρόσφατα, μάλιστα την ώρα που κολυμπούσε σε πισίνα. Άρα εκ των υστέρων γνωρίζουμε μέσω της νεκροψίας ότι η αιτία θανάτου της γυναίκας αυτής δεν ήταν η εγκυμοσύνη της. Διαβάζω τα σχόλια που γράφτηκα στην κοινότητα. Το πρώτο σχόλιο, λοιπόν. Θα ήθελα να ακούσω ένα βίντεο με την άποψη τη Θέκλα, γιατί είμαι κάπω μπερδεμένη για το συγκεκριμένο θέμα. Έχω οικογένεια από 33 ετών, οπότε δεν μπορώ να ξέρω πώ θα ήταν να ήμουν μεγαλύτερη και να ήθελα να γίνω μητέρα. Από τη μία είναι αναφέρεται το δικαίωμα στη μητέρα να επιθυμεί να αποκτήσει παιδιά σε μεγάλη ηλικία, Υπάρχουν όμως και πολλοί οργανικοί λόγοι μητέρας και παιδιού που δυσκολεύουν την επιθυμία αυτή. Τι μέλλει γενέστε. Το τι μέλλει γενέστε δεν θα σας το πω εγώ, γιατί δεν είμαι εγώ που γνωρίζω την πρόοδο της επιστήμης. Αυτό που γνωρίζω όμως σήμερα είναι ότι η επιστήμη της ιατρικής έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνονται με ασφάλεια εγκυμοσύνες με μητέρες μεγαλύτερες σε ηλικία. Με τον ίδιο τρόπο που γινόντουσαν, με ασφάλεια ή ανασφάλεια, εγκυμοσύνες με πατεράδες μεγαλύτερους σε ηλικία. Τόσα χρόνια και που δεν ενόχλησαν κανένα. Δεν έχω ακούσει να λένε «πόπο πω, πω αυτός γιατί έγινε πατέρα στα 45» ή «γιατί έγινε πατέρα στα 50 και δεν σκέφτηκε την ηλικία του και το παιδί του». Έχω ακούσει όμως να τα λένε «για μητέρες». Αυτό που επίσης θέλω να πω είναι το μέσο προσδόκιμο ζωής. Ο μέσος όρος ζωής έχει αυξηθεί. Για περιοχές όπως τη δική μας, την Κύπρο και την Ελλάδα, ο μέσος όρος ζωής των γυναικών είναι πάνω από 80 χρόνια. Ίσως γύρω στο 83-84, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, κάθε φορά που βγαίνει η καινούργια στατιστική, αλλάζει το μέσο προσδόκιμο ζωής και πηγαίνει προς τα πάνω και είναι πιο ψηλό για τις γυναίκες από ότι για τους άνδρες οπότε μια γυναίκα και στα 52 να κάνει παιδί ε, πολύ πιθανό να ζήσει μέχρι να γίνει το παιδί της 35-40 ετών άρα δεν θεωρώ ότι το να γίνονται μητέρες οι γυναίκες σήμερα με τη βοήθεια της επιστήμης λίγο μεγαλύτερες από ότι παλιότερα ότι αυτό επηρεάζει το πόσο ε, καιρό θα ζήσει αυτή η μητέρα για να την έχει το παιδί της. Εδώ θέλω να πω ότι η προγιαγιά μου, η γιαγιά μου ε, του πατέρα μου από την πλευρά του παππού μου, ε, γέννησε σε ηλικία 51 έτους ή 52 το 13ο της παιδί, το οποίο επέζησε και ήταν του. Δηλαδή... Έχει συμβεί και στο παρελθόν, συνέβαινε και στο παρελθόν, γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 40, άνω των 45, κάποιες φορές και άνω των 50, να τεκνοποιήσουν με φυσικό τρόπο. Και δεν γνωρίζουμε κιόλα αν η, η, η εκλειπούσα τεκνοποίησε μέσω εξωσωματικής λόγω ηλικίας ή τεκνοποίησε μέσω εξωσωματικής αποκλειστικά και μόνο λόγω του ότι, όπως έχει ακουστεί, το παιδί ήταν με δότη. Εάν το παιδί είναι με δότη δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να προκύψει εγκυμοσύνη από την εξωσωματική γονιμοποίηση. Λοιπόν, εδώ πέρα διαβάζω ένα α, πολύ άσχημο σχόλιο που έγραψε μία κυρία στην οποία απάντησα ότι εγώ λυπάμαι αυτήν και λέει Και τώρα ποια γιαγιά θα μεγαλώσει αυτό το μωρό με στοργή και φροντίδα για να μην έχει τραύματα η γιαγιά των 100, αν έγινε και αυτή μάνα στα 50 η κοινωνία η καταπληκτική και η τέλεια της Ελλάδας. Αν η μητρότητα είναι ηθικό να εξαγοράζεται σε όποια ηλικία και να είναι, εγώ θεωρώ ανήθικο να πληρώσει τις συνέπειες ένα μωρό. Η στέρηση οξυγόνου τι επιπτώσεις έχει στην υγεία του μωρού. Εμένα μου είναι γνώριμο. Είναι λυπηρό αυτό που συνέβη και όσα θα συμβούν στο παιδί αυτό. Εύχομαι να υπάρχει υποστηριχτική κοινωνία, κράτος, μέρημνα, να στηρίξει το βρέφος. Ίσως υπάρχει βέβαια και οικογένεια. Καλό κουράγιο. Η Ελλάδα, ναι, έχει υπογεννητικότητα, το δείχνει η στατιστική. Δεν πιστεύω στη λύση του προβλήματος με το να γεννούν παιδιά γιαγιάδες. Εγώ έγινα γιαγιά στα 50. Έγινες γιαγιά στα 50, εσύ σημαίνει ότι ό,τι είναι 50 είναι γιαγιά. Το πρόβλημα είναι κοινωνικό, παιδική σταθμή, άδεια γονική, επιδόματα σε όλα τα παιδιά, υγεία, δωρεάν γέννα. Κοιτάξτε σκανδιναβικές χώρες ή στις δυνατότητες στο να υπάρχουν υγιή και χαρούμενα παιδιά και γονείς. Αξιοπρεπή συνθήκε ζωή για όλε τι ηλικίε. Υπάρχουν εξαιρέσει φυσικά σε όλα τα επίπεδα. Λυπάμαι για το αυτομορό αυτό πολύ. Εγώ λυπάμαι για την κυρία η οποία έγραψε αυτό το σχόλιο έχοντα μία σούπα μέσα στο μυαλό τη και έτσι σούπα βγήκαν όλα. Έγραψε και κάποια πράγματα που είναι κατανοητά κάποια πράγματα που είναι ακατανόητα. Από τη στιγμή όμως που η ίδια λέει ότι έγινε γιαγιά στα 50, άρα πιθανόν να έγινε μαμά στα 20, στα 25, στα 30, δεν ξέρω πότε, και έχει υπόψη τη τι σημαίνει η στέρηση από προσωπική πείρα, τι σημαίνει η στέρηση οξυγόνου σε παιδί, άρα η προσωπική πείρα που έχει για στέρηση οξυγόνου σε παιδί ήταν είτε από τον εαυτό της είτε από την κόρη της, οι οποίε ήταν πάρα πολύ νέε. Οπότε, τι μας λες. Τι μα λε. Πραγματικά τι μα λε. Τη έγραψα εγώ. Λυπάμαι εσένα. Γενικά αυτή η ανάγκη που υπάρχει στους ανθρώπους να σχολιάζουν ό,τι βλέπουν αναρτημένο σε μια ιστοσελίδα δημοσιογραφική, ιστοσελίδα ειδήσεων, ή ότι βλέπουν αναρτημένο σε μια καρτέλα κοινότητα ενό ψυχοεκπαιδευτικού καναλιού, ή ότι βλέπουν αναρτημένο οπουδήποτε. Αυτή η ανάγκη του να σχολιάζουν και να μοιράζουν την εντό εικόνα σοφία του να τη διαμοιράζουν, πραγματικά με ξεπερνά. Την καταλαβαίνω ω ψυχολόγο ότι αυτή η ανάγκη έρχεται από ένα χώρο που αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση και ακριβώ επειδή έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, κάνουν υπεραναπλήρωση με το να παίζουν του έξυπνου και του ωραίου. Αλλά σίγουρα τέτοια σχόλια, εάν τα διαβάζει μια γυναίκα η οποία έγινε μαμά ή θέλει να γίνει μαμά... στα 40, στα 45, στα 48, στα 50, στα 51, θα την αναστατώσουν πάρα πολύ και άδικα, αδίκως θα την αναστατώσουν. Είναι πολύ άσχημο πράγμα αυτό να ασχολούμαστε μετά του οίκου των άλλων και να μην δείχνουμε καθόλου... Σπουδή, καθόλου έγνοια, καθόλου ενασχόληση μετά του δικού μας οίκου. Άρα εγώ απάντησα σε αυτή την κυρία ότι λυπάμαι πολύ. Ένα ωραίο σχόλιο στην κοινότητα λέει αυτό που εμένα προβληματίζει... είναι ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανδρών μεγαλύτερης ηλικίας... που απέκτησαν παιδιά με τις σύζυγους τους... και δεν είδα κάποιο αντίστοιχο σχόλιο τύπου μα καλά... Απέκτησε στα 50, 60 του παιδιά. Δύο μέτρα, δύο σταθμά. Ακριβώ. Η κοινωνία μας είτε μα αρέσει είτε όχι, είναι πατριαρχική, έστω και αν η πατριαρχία πνέει τα λίστια... Και μια γυναίκα μεγαλύτερη ηλικία που θέλει να γίνει μάνα, θα κατακριθεί από την κοινωνία, ενώ ένα άνδρας όχι. Ένα άλλο σχόλιο εδώ. Λέει να δούμε όμω και το θέμα από μια άλλη οπτική μεριά. Την αιμονή μια γυναίκα να γίνει μητέρα Κεντέ, με φυσιολογικό τρόπο και να δέχεται να παίρνει ένα σωρό φάρμακα και ορμόνες, να κινδυνεύει να πάθει καρκίνο. Φαντάζομαι θα ήθελε να πει με μη φυσιολογικό τρόπο, αλλά... Να κινδυνεύει να πάθει καρκίνο ανά πάσα στιγμή, να ξοδεύονται ολόκληρε περιουσίε για αυτόν τον σκοπό και το καθεξή. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι πάμε κόντρα στη φύση και αυτό μπορεί να έχει συνέπειε και στην υγεία μα. Σα ξαναλέω ότι η γυναίκα πέθανε από ανέβρισμα εγκεφάλου που δεν είχε καμία σχέση με την εγκυμοσύνη τη. Λυπάμαι για τη γυναίκα που πέθανε, αλλά αναρωτιέμαι πόσο είχε καταβληθεί η υγεία τη με τόσε ορμονοθεραπείε που έκανε. Όσο είχε καταβληθεί και η υγεία του 32χρονου, ο οποίο πήγε να κάνει bachelor στη Θεσσαλονίκη. Είναι λάθο η μητρότητα με φυσιολογικό τρόπο να γίνεται αυτό σκοπό, και δυστυχώ υπάρχει. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι λάθο η μητρότητα με φυσιολογικό τρόπο να γίνεται αυτό ο σκοπό. Εννοεί με μη φυσιολογικό τρόπο. Δηλαδή, πραγματικά, άμα είναι να γράφετε κάτι, σκεφτείτε κιόλα να το γράφετε. Να γίνεται αυτό ο σκοπό και δυστυχώ υπάρχει ένα πολύ κερδοφόρο μηχανισμό από πίσω που τροφοδοτεί αυτή την επιθυμία και εκμεταλλεύεται του ανθρώπου. Πάλι μία σούπα. Έχουμε εδώ πέρα σούπε πολλέ. Όλα σούπα, όλα μαζί. Και σωστά και λάθο. Ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί του Λόλο αντί να γράψει με μη φυσιολογικό τρόπο, γράφει με φυσιολογικό. Ε, έχει καταλάβει όλη την, ε, τη θεωρία συνωμοσία που βρίσκεται πίσω από τις... Ε, από τις εγκυμοσύνες οι οποίες γίνονται με μη... γίνονται... να μπορώ από, την υποβου... από τις εγκυμοσύνες που γίνονται με υπεβοηθούμενη γονιμότητα, όλα τα ξέρουν. όλα. Φανταστείτε σε τι επίπεδο είμαστε ως κοινωνία, αλλά και σε τι επίπεδο είμαστε ως ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Όταν ποστάρω στην κοινότητα αυτό το άρθρο, εξηγώ γιατί το ποστάρω και από κάτω βρίσκω τέτοια σχόλια. Πραγματικά διερωτούμε εγώ τι μέλη γενέσθε. Αν έχουμε καθόλου πιθανότητα να... Τι να πω... Να εξελιχθούμε ποτέ... Να σταματήσουμε να κάνουμε τους εξυπνούς... Να σταματήσουμε να φυτρώνουμε εκεί που δεν μας έσπηραν... Δεν ξέρω... Πραγματικά... Εγώ θα συνεχίσω... Όσο έχω δυνάμεις να φτιάχνω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και θα προσπαθώ να συντελώ από τη δική μου την πλευρά όσο γίνεται ώστε να μπορέσουμε οι άνθρωποι να κατανοήσουμε ότι ο καθένας πρέπει να σκέφτεται προτού μιλήσει και κρίνει τους άλλους και να σκέφτεται προτού βγάλει συμπεράσματα για πράγματα για τα οποία Σάφος δεν γνωρίζει και να σκέφτεται προτού διαδίδει απόψεις μη και ίσως και θεωρίες συνωμοσίας. Άκου τώρα λέει υπάρχει λέει ολόκληρη... Ολόκληρος κερδοφόρος μηχανισμός που εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους. Μια <was> <being> Φίλοι στο κανάλι γράφει Θέκαλα γνωρίζοντα είσαι στο στάδιο της συγγραφή του βιβλίου σου Και σου εύχομαι δύναμη και πολλή έμπνευση Ευχαριστώ Θα ήθελα πολύ να κάνεις κάποια στιγμή ένα vlog Για τις κοιήσεις σε μεγαλύτερες ηλικίε, Καθώς και την άποψή σου για την κρυοσυντήρηση οαρίων Όχι για λόγους υγείας απαραίτητο, Αλλά κυρίως επειδή μεγαλώνουμε και δεν έχουμε βρει ακόμα κατάλληλο σύντροφο Ευχαριστώ. Έχω την εντύπωση ότι. Όπως είπα και προηγουμένω ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν, τα χρόνια που χρειάζεται στη σημερινή εποχή μία γυναίκα για να ολοκληρώσει τη μόρφωσή της και να ξεκινήσει την καριέρα της είναι πολύ περισσότερα από ό,τι πριν 20, πριν 30, πριν 50 χρόνια. Οπότε είναι φυσιολογικό, αναμενόμενο και κάτι το οποίο συμβαίνει και πρέπει να το αποδεχτούμε χωρίς να χρειάζεται, χωρίς να μας έχει ρωτήσει κανείς δηλαδή να το αποδεχτούμε, είναι μια πραγματικότητα ότι ναι, μπορούν να υπάρξουν κοίησεις σε μεγαλύτερη ηλικία. Σαφώς υπάρχουν γυναίκες οι οποίες προτιμούν α, να κάνουν παιδί με έναν κατάλληλο σύντροφο. Δεν επιλέγουν τον δρόμο της μονογονεϊκότητας, της συνειδητής μονογονεϊκότητας, παρόλο που είναι ένας δρόμος που κατά τη γνώμη μου μπορεί μια γυναίκα να επιλέξει και εφόσον κάνει μια ενσυνείδητη επιλογή... και να τον ακολουθήσει και να τον χαρεί... αλλά και να είναι υπεύθυνη μητέρα, μπορεί. Πολύ καλύτερα από μια γυναίκα... η οποία κάνει παιδί με τον πρώτο, τη Honda, με τον οποίο έκανε σχέση... έστω και αν αυτός δεν είναι ένας στεριαστός ένας σύντροφος... και να δημιουργούνται ένα σωρό προβλήματα... της γνωστής Αγίας Ελληνικής Οικογενείας. Θεωρώ ότι η κρυοσυντήρηση ο Αρίων είναι μία μέθοδος η οποία για μία γυναίκα που αποφασίζει συνειδητά ότι εγώ θα κάνω παιδί όταν βρω τον κατάλληλο σύντροφο είναι πολύ χρήσιμη και βοηθητική. Είναι σαν ένα backup. Δηλαδή σε περίπτωση που μία γυναίκα βρει τον κατάλληλο σύντροφο στα 40 και προσπαθήσουν να έχουν μία εγκυμοσύνη που να έρθει χωρίς βοήθεια από την επιστήμη και δυσκολεύονται, το να υπάρχουν κρυοσυντηρημένα τα οάρια της γυναίκας, αυτό είναι βοηθητικό. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν εξαιρετικά καλή ιδέα να κρυοσυντηρούν και οι άνδρες το σπέρμα τους. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να γίνει. Φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει εφόσον υπάρχουν τράπεζες σπέρμα τους, επειδή δεν είναι μόνο οι γυναίκες πόσο μεγαλώνουν έχουν ζητήματα με τη γονιμότητα, αλλά και οι άνδρες. Ένα άλλο σχόλιο, λέει μια φίλη, πολύ σημαντικό θέμα για ανάλυση. Αφορά πλέον μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, αφού οι τωρινέ γενιέ άνδρε και γυναίκε επιλέγουν να τεκνοποιήσουν από τη μέση ηλικία και μετά. Μια ειλικρινή και αντικειμενική προσέγγιση από ψυχολογική απόψεω είναι χρήσιμη. Πώ επηρεάζεται ένα παιδί μικρή ηλικία εάν έχει ένα μεσήλικα γονιό, Υπάρχει κίνδυνο για τη μαμά? θεωρώ ότι ο κίνδυνος για την οποιαδήποτε μητέρα σε οποιαδήποτε ηλικία θα αξιολογηθεί από τους θεράποντες γιατρούς της. Δεν θα αξιολογηθεί από την κοινωνία ή από εμάς και δεν είναι όλοι οι οργανισμοί το ίδιο και δεν βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι στην ίδια κατάσταση υγείας. Για το πώ θα επηρεαστεί ψυχικά και συναισθηματικά ένα παιδί μικρή ηλικία, αν έχει ένα μεσήλικα γονιό, εξαρτάται από δύο παράγοντε εξαρτάται κυρίως από το πώς θα χειριστεί ο γονιός την ηλικία του και την νεανικότητα του. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να είναι 50 ετών και να είναι πολύ πιο νεανικός από κάποιου που να είναι 25 ετών. Γιατί η νεανικότητα έχει να κάνει με τον τρόπο σκέψης και με τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Και ο δεύτερος παράγον που επηρεάζει είναι το τι θα πει ο κόσμος. Ο κόσμος όμως... Όλο κακίε λέει. Και αν καθίσουμε να παίρνουμε αποφάσει για τη ζωή μα με βάση το τι θα πει ο κόσμο, δεν ξέρω. Τι με γενέστε που λέγε και άλλοι προηγουμένω. Επίση όμω να θίξουμε και το μένο και τη χολή που βγάζει μεγάλο μέρος του κόσμου σε σχέση με τις γυριατρικέ εγκυμοσύνε. Ακριβώ. Και εγώ θεωρώ ότι είναι άστοχο ο όρο όρος γυριατρικέ εγκυμοσύνε. Μια άλλη φίλη γράφει, ευχαριστώ Θέκλα για αυτό το εύστοχο σχόλιο. Η γεριατρική εγκυμοσύνη είναι κάθε εγκυμοσύνη πάνω από τα 35. Α, πάνω από τα 35. Η προσωπική μου άποψη είναι να γίνεται μητέρα κάποιο όταν αισθάνεται έτοιμη, όταν είναι συνειδητοποιημένη. Αν έχει την οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξει μια πιθανόν δύσκολη εγκυμοσύνη σε μεγαλύτερη ηλικία, ας το κάνει. Δυστυχώ δεν βλέπω να αλλάζει άμεσα η αντίληψη τη κοινωνία. Προσωπικά, λέει αυτή η νεαρή κοπέλα, προτιμώ να κάνω παιδιά σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία όπου θα έχω εξασφαλίσει την εργασία μου και την καριέρα μου και κατά συνέπεια την ευζοία των παιδιών μου. Παρά στα 25, και μετά να μην μπορώ ούτε αγγλικά να τα στείλω. Πάρα πολύ ωραίο σχόλιο αυτό. Και το τελευταίο σχόλιο που θέλω να διαβάσω είναι από μια φίλη του καναλιού, η οποία λέει Ένα πτώμα βορρά στα νύχια των ηθικολόγων του τίποτα και ένα παιδί να παλεύει για τη ζωή του ενώ η ανηθικότητα των ηθικολόγων του τίποτα δεν χωνεύεται και συμφωνώ απόλυτα με αυτό το σχόλιο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Αν μιλήσω από προσωπική πείρα θα σας πω ότι τώρα που είμαι 48 ετών είμαι πολύ πιο νεανική στη σκέψη, πιο ανάλαφρη και στο σώμα από ότι όταν ήμουν 22 που γέννησα το γιο μου και 25 που γέννησα την κόρη μου. Θεωρώ ότι εάν γινόμουν μητέρα τώρα, στα 48, θα ήμουν πολύ καλύτερη μητέρα ψυχοσυναισθηματικά και θα είχα καλύτερη συμπεριφορά ως μητέρα και θα μπορούσα καλύτερα να αντεπεξέλθω στο ρόλο της μητέρας παρά τότε σε πολύ νεαρή ηλικία όταν ήμουν που έκανα τα παιδιά μου, που στην ουσία ψυχοσυναισθηματικά ήμουν στην εφηβεία ακόμη και λόγω απειρία έκανα πολλά λάθη. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι στην εποχή μας μία γυναίκα στα 50 είναι μεσήλικας, είναι γερασμένη ή δεν έχει δυνάμεις και δυνατότητες για να γεννήσει, να υιοθετήσει, να μεγαλώσει ένα παιδί. Δεν μας πέφτει λόγος για ποιο λόγο ο καθένας κάνει τις επιλογές που κάνει. Δεν μας πέφτει λόγος. Κανένας απολύτως λόγος δεν μας πέφτει. Ούτε ξέρει κανένας αν γεννήσει ένα παιδί σε πολύ νεαρή ηλικία ότι σίγουρα αυτός ο γονιός θα είναι παρόν ουσιαστικά στη ζωή του παιδιού όσο αυτό το χρειάζεται στην περίπτωση για την οποία έγινε όλη αυτή η συζήτηση, φαίνεται ότι το πρόβλημα επήρθε από ανέβρισμα στον εγκέφαλο, το οποίο δεν είχε καμία απολύτω σχέση με τη διαδικασία τη εγκυμοσύνη. Καμία. Θυμάμαι τώρα μου έρχεται στο μυαλό μία περίπτωση εκεί στη γειτονιά μα, στην πάφο μου μεγάλων, ότι μία γειτόνισσα ήταν 38 χρονών, 37 πόσο ήταν, και μαζί με τον άντρα τη και τα παιδιά τη πήγαν κρουαζιέρα και με το που πάτησαν το πόδι του στο πλοίο, η κοπέλα έμεινε στον τόπο από εγκεφαλικό ανέβρισμα. Είχε ανέβρισμα στον εγκέφαλο, δεν το γνώριζε. Άμα έχει ανέβρισμα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να μείνει. Ήταν γιατί έκανε τα παιδιά τη σε μεγάλη ηλικία. Τα παιδιά τη τα έκανε πριν από τα 30 η συγκεκριμένη. Να μην σου τύχει. Να μην σου τύχει. Και να μην κάνουμε του έξυπνου. Και να μην κάνουμε του ηθικολόγου του τίποτα, όπω πολύ σωστά είπε η φίλη. Λοιπόν, ε, είναι πολύ σοβαρό θέμα η μητρότητα. Είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση η γονεϊκότητα. Για να γίνει κάποιος γονιός αυτό που πρέπει να κοιτάζει ο ίδιος είναι αν είναι έτοιμος ψυχοσυναισθηματικά για να γίνει γονιός, αν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της γονεϊκότητας και οι εποχές έχουν αλλάξει, το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί, θα ζήσουμε πολύ περισσότερα χρόνια από ό,τι ζούσαν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Και οι προγιαγιάδες μας γεννούσαν παιδιά με φυσικό τρόπο στα 50. Γιατί να μην γεννήσει και μια μητέρα στη σημερινή εποχή παιδί στα 50. Γιατί. Γιατί όχι. Και θα κλείσω με αυτό. Θα γνωρίσει μια γυναίκα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο πριν 4-5 χρόνια, η οποία μου έλεγε την ιστορία της ότι είχε παντρευτεί πολύ μικρή. Είμαι Κύπρια εγώ, στην Κύπρο πριν 30-40 χρόνια ήταν πολύ φυσικό να παντρεύονται σε πολύ νεαρή ηλικία και τα γόρια και τα κορίτσια. Είχε παντρευτεί, ξέρω εγώ, γύρω στα 18-19, έκανε δύο παιδιά, χώρισε από το γάμο τη, μεγάλωσε τα παιδιά τη μόνη τη και μου έλεγε ότι ήταν σε μία σχέση με έναν άνδρα ο οποίο δεν είχε δικά του παιδιά και ο οποίο ζητούσε να κάνουν παιδί. Και λέει: Είμαστε πολύ καιρό μαζί, το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι αυτός θέλει να κάνουμε ένα παιδί και εγώ ντρέπομαι να κάνω παιδί ενώ είμαι 48 ετών και έχω κόρη 28 ετών η οποία θα παντρεύτηκε και τώρα θα κάνει αυτή η παιδί. Εγώ της είπα τη γνώμη μου ότι αν η σχέση σου με τον σύντροφο αυτό είναι καλή και αν κάτω από άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μεγάλα παιδιά, αν δεν παντρευόταν η κόρη σου, θα έκανε παιδί μαζί του. Μου λέει βεβαίω θα έκανα παιδί μαζί του. Το νιώθω ότι θέλω και εγώ να φέρω ένα νέο άνθρωπο στον κόσμο. Την έσπρωξα. Τη είπα ότι η γνώμη μου είναι εφόσον οι μόνοι λόγοι που σε κρατάνε από το να γίνει μητέρα είναι το τι θα πει ο κόσμο να κάνει παιδί την ίδια περίοδο που θα κάνει και η κόρη σου παιδί. Και τελικά η κοπέλα αυτή. Είχα κάνει πολύ καιρό να τη δω, και μια μέρα βλέπω στο Facebook ότι ανεβάζει τη φωτογραφία του νεογέννητου. Και τη συνάντησα μετά τυχαία κάπου και ήταν με ένα γλυκύτατο αγοράκι, καταπληκτικό αγοράκι, το οποίο το γέννησε. Ήταν δέκα μηνών, νομίζω το μωρό, όταν την είχα δει. Και μου είπε ότι είχε και κοντάκι στην ίδια ηλικία και ότι η χαρά που έχει πάρει και η ίδια και τα παιδιά της και ο σύντροφο της από τον ερχομό του παιδιού δεν περιγράφεται. Και μου είπε, έχεις δίκιο σε αυτό που μου είπες, ότι εάν ο λόγος που σε κρατάει πίσω από το να φέρεις έναν άνθρωπο στον κόσμο είναι το τι θα πει ο κόσμος και όχι το τι θέλεις εσύ, μη σκέφτεσαι τον κόσμο. Επίσης εδώ θέλω να πω ότι είναι καθόλου έγκυρη απόφαση κάποιο να μην γίνει γονιός. Θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι να γίνουμε γονεί. Ότι δεν κάνουμε όλοι για γονεί ή δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για γονεί. Και δεν κάνουμε όλοι για Το πω, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Και εάν ένα άνθρωπο αποφασίσει υπεύθυνα και πει ότι εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσει αυτού του ρόλου, εγώ δεν θέλω να αναλάβω αυτό το ρόλο, δικαιούται να μην το κάνει. Άρα ο κόσμο πρέπει να σκάσει, όλοι εμεί πρέπει να σκάσουμε και να μην ασχολούμαστε με το αν έκανε παιδί ο άλλο, με το αν δεν έκανε παιδί ο άλλο. Σε τι ηλικία έκανε το παιδί, σε τι ηλικία δεν έκανε το παιδί. Και επίση να καλλιεργήσουμε και να αναπτύξουμε επιτέλου μια γενικότερη κοινωνική ενσυναίσθηση και όταν ένα μέλο τη κοινωνία είτε επώνυμο είτε ανώνυμο περνάει μία τραγωδία, εμείς να μην έχουμε τίποτα άλλο να πούμε και τίποτα άλλο να δείξουμε παρά συμπόνια. Συμπόνια για να είμαστε άνθρωποι με ανθρωπιστικές αξίες. Δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε άλλη αντίδραση εκτός από αυτήν της συμπόνιας. Και ακόμη και αν σου έρθουμε στο μυαλό σου κάποιες σκέψεις, κράτατες για τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται κανένα άνθρωπο τη δύσκολη του ώρα, την ώρα που έχει χάσει έναν αγαπημένο του άνθρωπο από ασθένεια, από δυστύχημα ή από οτιδήποτε άλλο, να έχει να διαβάζει και να ακούει και το κοντό σου και το μακρύ σου και το ξινό σου και το γλυκί σου. Αν δεν έχουμε κάτι επικοδομητικό να πούμε και το μόνο επικοδομητικό που έχει να πει κάποιος σε μια τέτοια περίπτωση είναι να εκφράσει τη συμπόνια του και τα συλληπιτήρια του, να σκάζουμε. Πραγματικά, πρέπει επιτέλους να οριμάσουμε κάποτε ως κοινωνία. Και δεν θα ξεκινήσει η ορίμαση της κοινωνίας αν δεν επιβάλλει ο καθένας από εμάς τον εαυτό του να σκάζουμε, να σιωπούμε, να το βουλώνουμε όταν δεν μας πέφτει λόγος. Μη θε Ε, ενδιαφέρεστε να παρακολουθείτε βίντεο για θέματα ψυχοεκπαίδευσης. Πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Σας προειδοποιώ όμως ότι η ψυχοεκπαίδευση ασχολείται και με τέτοια ζητήματα. Με ζητήματα ανθρωπισμού και ουσιαστικής ευγένειας. Συμπόνιας και ενσυναίσθησης. Και με την καλλιέργεια αυτών των προσωπικών, πνευματικών και κοινωνικών αρετών. Μας το εύχομαι να τις αποκτήσουμε.